Γεια σας, είμαι η Μαρία και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το υπέροχο ματάκι, το οποίο είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα να προσφέρουμε έτσι στις μανούλες που έχουν κάνει τα μωράκια τους. Επίσης ήταν πολύ όμορφη ιδέα για μπουμπουνιέρα, το οποίο αν είναι κοριτσάκι θα μπορούσε να έχει κάποια ροζ λεπτομέρεια, αν είναι αγοράκι θα μπορούσε να ήταν κάπως έτσι. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς στο ματάκι σας. Αν αλλάξετε το είδος του νήματος, π.χ. βάλετε noodles νήμα και είναι πιο χοντρό το νήμα, μπορείτε απλά να το κάνετε έτσι μια μαξιλάρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν έχω κάνει έτσι ένα μεσαίο μέγεθος, ένα μικρό μέγεθος, το οποίο μπορεί να μπει σε καροτσάκι, σε κούνια, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Έχουμε βάλει ένα γέμισμα, αυτό που βάζουμε στα μαξιλάρια, στα μιγκουρούμι, ή αν δεν έχετε μπορείτε να βάλετε ένα βαμβάκι. Εγώ λοιπόν θα σας το δείξω πώς γίνεται βήμα-βήμα, ώστε να αλλάζετε το νήμα του χρώματος και να βγαίνει έτσι ομοιόμορφο, χωρίς να φαίνεται που έχετε αλλάξει το νήμα, να είναι έτσι ομοιόμορφες οι αλλαγές του χρώματος. Θα το βλέπετε κι εσείς, έτσι. Οπότε αυτά είχα να πω, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν 4 διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Εγώ στο συγκεκριμένο ματάκι έχω βάλει αυτά τα χρώματα. Γαλάζιο, μαύρο, άσπρο και μπες. Είναι 100% βαμβάκι. Να σας πω και τους κωδικούς από τα χρώματα. Για το γαλάζιο είναι το νούμερο 46. Για το μαύρο είναι το νούμερο 30. Άσπρο 19. Και το μπες είναι το 56. Το άλλο που θα χρειαστούμε είναι ένα βελονάκι νούμερο 3,5 και ένα ψαλίδι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό που θα κάνουμε είναι να κάνουμε 2 ίδια τέτοια μοτίφ, τα οποία θα τα ενώσουμε με βουβά γύρω-γύρω, θα γεμίσουμε μέσα με το υλικό για να γίνει σαν μαξιλαράκι και αυτό είναι στην ουσία. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε στην αρχή είναι ένα μαγικό κύκλο και θα ξεκινήσουμε με το χρώμα το μαύρο. Ξεκινάμε λοιπόν με το μαύρο, το νήμα, και κάνουμε μαγικό κύκλο. Τώρα, στη συνέχεια, θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3. Τώρα, αυτές οι 3 αλυσίδες μετρούνται σαν ένα ποδαράκι. Οπότε θα πάμε να κάνουμε τώρα 11 ποδαράκια, οπότε θα πρέπει στο σύνολο να έχουμε 12 μαζί με τις 3 αλυσίδες. Έχουμε κάνει λοιπόν 11 ποδαράκια, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και οι 3 αλυσίδες 12. Οπότε έχουμε στο σύνολο 12 ποδαράκια, οπότε θα σφίξουμε το κύκλο και θα κάνουμε ένα βουβό πάνω στην τρίτη αλυσίδα, εδώ. Ένα, δύο, τρία και θα κάνουμε το βουβό μας εδώ. Μία αλυσίδα και κόβουμε το νήμα μας. Τώρα θα πάμε από τη μέσα μεριά
να το βάλουμε από μέσα να μην φαίνεται. Κόψουμε λίγο και αυτό. Έχουμε τελειώσει λοιπόν το πρώτο μας γύρο και πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν τη γαλάζια κλωστή. Θα κάνουμε λοιπόν ένα κόμπο. Και θα πάμε τώρα να μπούμε ανάμεσα στα ποδαράκια. Ανάμεσα, όχι πάνω εδώ, βέβαια. Αν θέλετε να το κάνετε διαφορετικά και να το κάνετε πάνω στα ποδαράκια, πάνω εδώ στις αλυσίδες, απλά ξεκινάτε να το κάνετε πάνω στις αλυσίδες, έτσι, όπως αρέσει τον καθένα. Εγώ θα δείξω έναν άλλο τρόπο, το οποίο είναι ανάμεσα στα ποδαράκια. Δηλαδή, όχι εδώ, σε αυτές τις δύο θηλιές, αλλά θα μπούμε εδώ ανάμεσα. Κάνει ένα κενό. Και εδώ. Και άλλο κενό. Βλέπετε? Σε αυτά τα κενά θα μπαίνω. Οπότε μπαίνουμε σε ένα από τα κενά. Και κάνουμε. Μία. Δύο. Τρεις αλυσίδες. Τώρα θα μπούμε στο ίδιο κενό, εδώ, και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Δηλαδή θα κάνουμε από δύο ποδαράκια σε κάθε κενό, ανάμεσα από τα ποδαράκια, εδώ. Πλέκω και από πίσω την κλωστούλα, έτσι, οπότε την παίρνω λίγο μαζί μου και πάμε να συνεχίσουμε δύο ποδαράκια σε κάθε κενό. Το επόμενο κενό είναι εδώ. Οπότε ένα ποδαράκι στη θηλιά, ξανά στην ίδια θηλιά, άλλο ένα ποδαράκι. Και συνεχίζουμε στο επόμενο κενό. Βάζω και αυτή από πίσω να πλέκεται. Ένα και άλλο ένα. Έτσι. Οπότε από δύο ποδαράκια στο κάθε κενό μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Μόλις φτάσουμε στο τελευταίο κενό μας θα πρέπει να έχουμε 24 ποδαράκια γύρω-γύρω. Οπότε συνεχίστε να κάνετε την ίδια διαδικασία γύρω-γύρω και μόλις φτάσουμε προς το τέλος θα ξανανοίξω και εγώ την κάμερά μου για να σας δείξω πώς θα κλείσουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος, πάμε να μετρήσουμε, είναι 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20 και 2, 4, 24. Οπότε είμαστε μια χαρά, έχουμε ολοκληρώσει το δεύτερο γύρο, οπότε θα πάμε να κάνουμε ένα βουβό στην τρίτη αλυσίδα. 1, 2, 3... 3 και κόβουμε. Τραβάμε. Και πάμε να κάνουμε το τρίτο γύρο. Τώρα, στο τρίτο γύρο θα μπούμε, εγώ προσωπικά μπαίνω δεξιά από τα δύο ποδαράκια. Δηλαδή δεν μπαίνω ανάμεσα, μπαίνω δεξιά από τα δύο. Θα πω δηλαδή ανάμεσα εδώ. Όμως, ξαναλέω, αν θέλετε να κάνετε διαφορετικό σχέδιο και να μην είναι ανάμεσα στα ποδαράκια, αλλά θέλετε πάνω εδώ, κάνετε ακριβώς τον ίδιο τρόπο, απλά συνεχίζετε και κάνετε από πάνω από τα ποδαράκια το σχέδιό σας.
Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε το άσπρο χρώμα και θα αρχίσουμε να κάνουμε τα ποδαράκια μας ανάμεσα από τα δύο ποδαράκια δεξιά. Δηλαδή θα μπούμε εδώ ή εδώ, δεν θα μπούμε ανάμεσα. Οπότε παίρνουμε λευκή κλωστή, νήμα, κάνουμε το κόμπο μας για αρχή. Και πάμε να μπούμε δεξιά από τα δύο ποδαράκια και θα κάνουμε τρεις αλυσίδες, έτσι. Μία, δύο και τρεις αλυσίδες. Και αυτό που θα κάνουμε σε αυτό το γύρο είναι δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά, οπότε έχουμε κάνει ήδη ένα ποδαράκι. Είναι οι τρεις αλυσίδες που μετριούνται σαν ποδαράκι. Και δύο ποδαράκια. Τώρα, το επόμενο κενό που είναι ανάμεσα εδώ, θα πάμε να κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα παίρνουμε και την κλωστή μας από πίσω να την πλέκουμε και αυτή. Οπότε, συνεχίζουμε. Ανάμεσα εδώ, τώρα φαίνεται και το χρώμα καλύτερα, το που μπαίνουμε. Ένα ποδαράκι, έτσι. Τώρα, στο επόμενο, ξανά δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά. Ένα ποδαράκι, δύο ποδαράκια. Στο επόμενο κενό θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά, ένα ποδαράκι. Δύο, ένα, δύο, ένα. Οπότε συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε προς το τέλος, όπου θα ξανανοίξω την κάμερά μου και θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Όταν φτάσουμε μέχρι το τέλος θα πρέπει να έχουμε 36 ποδαράκια συνολικά. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος και αν μετρήσουμε θα έχουμε 36 ποδαράκια γύρω-γύρω. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το ίδιο κλείσιμο με πριν, δηλαδή θα πάμε να κάνουμε ένα βουβό στην τρίτη αλυσίδα. Μία, δύο, τρεις, εδώ πάνω, ένα βουβό, μία αλυσίδα και κόβουμε το νήμα μας. Λοιπόν, τώρα στη συνέχεια θα πάμε να πιάσουμε το χρώμα το μπέζ, το νήμα και στο τέταρτο γύρο θα μπούμε ανάμεσα από τα δύο ποδαράκια, δηλαδή βλέπουμε στο προηγούμενο γύρο είχαμε, σε αυτόν μάλλον το γύρο έχουμε 2 και 1, 2 και 1, οπότε θα πάμε να μπούμε ανάμεσα στα δύο ποδαράκια. Αυτό τώρα το έχω δει στα μάτια τα δικά μου πως φαίνεται πιο ωραία όταν μπαίνω και αλλάζω το χρώμα. Νομίζω που και να μπείτε είναι σωστό. Εγώ προτείνω να μπούμε ανάμεσα στα δύο ποδαράκια. Οπότε θα πάρουμε το μπέ στο νήμα και ξεκινάμε. Κάνουμε λοιπόν το κόμπο μας όπως κάναμε και στους προηγούμενους γύρους. Και πάμε να μπούμε λοιπόν ανάμεσα στα δύο ποδαράκια, εδώ δηλαδή, έτσι. Και θα πάμε να κάνουμε τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρουμε και αυτό να το πλέξουμε από πίσω, το ουράκι που έχει μείνει. Οπότε είναι ένα, δύο, τρεις αλυσίδες. Οπότε, σε αυτό το γύρο θα κάνουμε δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά, δηλαδή θα κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι μέσα, γιατί αυτό πιάνεται σαν ποδαράκι.
και θα κάνουμε στο επόμενο κενό ένα ποδαράκι, στο επόμενο ένα ποδαράκι και πάλι ανάμεσα στα δύο εδώ τα ποδαράκια θα κάνουμε δύο ποδαράκια. Οπότε 2-1-1, 2-1-1. Πάμε λοιπόν να το δούμε και μαζί. Κάνουμε ένα ποδαράκι ακόμα στην ίδια θηλιά, ώστε να είναι δύο ποδαράκια στην ίδια θηλιά, έτσι. Και συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε στο επόμενο ένα ποδαράκι. Και στο επόμενο ένα ποδαράκι. Δύο, ένα, ένα. Τώρα στο επόμενο δύο στην ίδια, στο ίδιο κενό, έτσι, ένα και δύο. Και στο επόμενο θα κάνουμε ένα και στο επόμενο ένα. Και συνεχίζουμε. Στο επόμενο ανάμεσα εδώ θα κάνουμε δύο ποδαράκια, ένα-ένα. Δύο ποδαράκια, ένα-ένα. Θα πάρουμε και αυτή την κλωστή από πίσω. Και συνεχίζουμε λοιπόν γύρω-γύρω την ίδια διαδικασία μέχρι στο τέλος. Να φτάσουμε στο τέλος και να έχουμε 48 ποδαράκια. Οπότε κλείνω την κάμερά μου και τα λέμε μόλις φτάσουμε στο τέλος. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος και έχουμε στο σύνολο 48 ποδαράκια. Τραβάμε λοιπόν το νήμα μας, κόβουμε το νήμα και κάνουμε το βουβό στην τρίτη αλυσίδα. Αυτό τώρα θα πάμε να το ασφαλίσουμε από τη μέσα μεριά με ένα μικρότερο βελονάκι. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει δύο κυκλικά ματάκια, έτσι, τα οποία τώρα θα πάμε να τα ενώσουμε μεταξύ τους. Έτσι, θα πάρουμε ξανά την μπέζ κλωστή και θα πάμε γύρω γύρω να κάνουμε βουβά. Παίρνουμε λοιπόν τα δύο κύκλικα ματάκια και παίρνουμε το ένα μπροστά μας και το άλλο ανάποδα από πίσω, ώστε να φαίνονται να είναι καλοί τους και από μπροστά και από πίσω. Οπότε θα πάμε τώρα να κάνουμε βουβά στη πίσω θηλιά της αλυσίδας εδώ και στην μπροστινή από το άλλο το ματάκι μας. Θα πάρουμε εδώ το νήμα και πάμε στο επόμενο πίσω και μπροστά και κάνουμε βουβό ξανά πίσω και μπροστά και κάνουμε βουβό πίσω και μπροστά. Έτσι, πίσω, στην πίσω θηλιά της αλυσίδας και στην μπροστινή, εδώ. Και κάνουμε βουβό. Συνεχίστε λοιπόν τα βουβά και μόλις φτάσουμε περίπου στη μέση εδώ από το ματάκι, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες αλυσίδες ώστε να βγει μια θηλιά. Έχω σταματήσει να κάνω βουβά, τώρα πάμε να κάνουμε κάποιες αλυσίδες στον αέρα, περίπου 20,
3, 4, 5. Έχω κάνει λοιπόν 20 αλυσίδες και πάμε να κάνουμε ένα βουβό εδώ από την πίσω μεριά. Και συνεχίζουμε κανονικά πίσω αλυσίδα, έτσι, και στη συνέχεια εδώ μπροστά, εδώ, έτσι, και κάνουμε κανονικά το βουβό μας. Συνεχίζουμε. Τώρα λίγο πριν κλείσουμε το πλεκτό μας, θα πάμε να βάλουμε το υλικό μέσα και μετά θα ολοκληρώσουμε και θα κλείσουμε το ματάκι. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος, κόβουμε την κλωστή μας. Και πάμε λοιπόν μετά όλες αυτές τις κλωστούλες να τις βάλουμε από μέσα. Λοιπόν, το ματάκι μας είναι έτοιμο. Εάν θέλετε να βάλετε μία λεπτομέρεια εδώ κάτω, συνεχίσετε όταν πάτε να κλείσετε με βουβά το ματάκι, συνεχίσετε λοιπόν από την άλλη μεριά να κάνετε αλυσίδες στο μάκρος που θέλετε και ξανακλίνετε με τον ίδιο τρόπο. Εγώ τώρα θα σας δείξω εάν έχετε μετανιώσει και το έχετε αφήσει έτσι, οπότε να πάμε να προσθέσουμε αυτή τη λεπτομέρεια εδώ κάτω. Πάμε λοιπόν να βρούμε το κέντρο από την αρχή μέχρι κάτω, έτσι, είναι περίπου εδώ, οπότε θα πάρουμε το νήμα μας, θα κάνουμε πάλι ένα κόμπο, θα αφήσουμε λίγο στην άκρη για να μπορέσουμε μετά να το περάσουμε από μέσα και είπαμε, βρίσκουμε λοιπόν το ακριβώς τη μέση και θα πάμε να περάσουμε εδώ ανάμεσα, εδώ και εδώ. Θα πάμε να κάνουμε κάποιες αλυσίδες ανάλογα πόσο μακρύ θέλουμε να είναι. Thank you.
έτοιμο λοιπόν το ματάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα. Είναι πολύ της μόδας το ματάκι. Γενικά πιστεύω θα το ευχαριστηθείτε και αν το κάνετε είτε ένα μαξιλάρι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε ήδη κάνει. Επίσης έχω ένα group στο Facebook που λέγεται Group Maria Made It Crochet και θα χαρώ πάρα πολύ να δω εκεί τις δημιουργίες σας. Αυτό ήταν λοιπόν όλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!